Τη βεντάλια του προσφυγικού, τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, τη ενεργειακή τροφή των Δήμων αλλά και των ευκαιριών τη νέα γενιά στην αγορά εργασία, άνοιξαν αυτοδιοικητικοί στο πλαίσιο τη Ελληνογερμανική Συνέλευση η Χερσόνησο. Βλέπουμε την θαλάσσιο οδό τη Μεσογείου, που έρχονται πολλοί πρόσφυγε στην Ελλάδα και την Ιταλία επίση και πρέπει να δούμε πω αυτέ οι δύο χώρε δεν θα αφαιθούν μόνε του, πω θα βοηθηθούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν αλληλεγγύη και επίση αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε λύσει για την και θα είμαστε συνέχεια με το άγχο μη συμβεί το κακό. Διότι μην γελιόμαστε, οι τηλεοράσει το δείχνουν. Κάθε μέρα στα διαβατά σφάχτηκαν, στα διαβατά σκοτώθηκαν, στα διαβατά κυνηγήθηκαν. Και όχι μόνο στα διαβατά, νομίζω ότι πρέπει να συντονιστούμε. Ε, το κράτο είναι απόν. Άλλοι τομεί συνεργασία είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η ενέργεια. Διότι αυτά τα θέματα αποτελούν μεγάλε προκλήσει για το μέλλον. Ταυτόχρονα όμω παρέχουν και πολλέ δυνατότητε. Και οι δυνατότητε αυτέ μα ενδιαφέρουν. ...να τις αξιοποιήσουν και οι νέοι. Εμείς συνεργαζόμαστε ως λαοί, ως κοινωνίες... ...και υπό αυτήν την έννοια ήδη οι συνεργασίες αυτές... ...έχουν ευωδώσει σε πολλά επίπεδα. Προϊόντα της Κρήτης μεταβαίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό... επειδή βρισκόμαστε στην Κρήτη προς τη Γερμανία. Αύξηση του τουρισμού. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στι καλέ πρακτικέ σε ενεργειακά θέματα στον χώρο τη παιδεία αλλά και τη εργασία, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν ζητήματα σε ένα ευρύ πεδίο συνεργασιών που μπορούν να αποφέρουν οικονομικά και αναπτυξιακά ωφέλη στου Δήμου και στην κοινωνία. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει νομοθεσία σχετικά με τι ενεργειακέ κοινότητε, που είναι μια νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα, μια και βάζει του Δήμου στην, στην ε, του δυνατότητα να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια, είτε οι ίδιοι Σαν επιχειρηματικά σχήματα, είτε σε συνεργασίε με, μεταξύ Δήμων και νομικών προσώπων του. Θέλω να συμπληρώσω ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασία, το οποίο εφαρμόζουμε εδώ στην Κρήτη, αφορά του συγκολητέ. Όπου μαθαίνουν τη συγκόληση μέχρι και σε ευγενή μέταλλα. Μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να βρουν θέσει εργασία. Και μπορεί η Βεντάλια να άνοιξε για τουρισμό, οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο, όμω το καυτό θέμα των γερμανικών επανορθώσεων που απασχολεί τη χώρα μα και τα μαρτυρικά χωριά τη Κρήτη απουσίασε από την ατζέντα με τον κύριο Μπάρτλε να δηλώνει. Φυσικά και γνωρίζουμε και κατανοούμε την ιστορική και ηθική ευθύνη την οποία φέρουμε. Βεβαίω, αυτό που κάνουμε είναι, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στην κουλτούρα ενθύμησης.